Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακή πρωί σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Οπότε το σημερινό special είναι ένα pop haul το οποίο θα δούμε αρκετά τσεϊσάκια και ένα exclusive μέσα εδώ. Εδώ η αγορά έγινε από το Wizbox, αγαπητό κατάστημα, έχουμε μπει πολλές φορές εκεί, έχουμε κάνει και pop hunting. Στο τελευταίο pop hunting κιόλας είχαμε μερικές λήψεις από drone, όπου μπορείτε να δείτε το μέγεθος, γιατί μέγεθος καταστήματος μιλάμε. Είναι το ίδιο κατάστημα, είναι η εξέλιξη, το site ας πούμε, η εξέλιξη του Toys for Kids και η ονομασία Wizbox γιατί έρχεται και ένα κουτί, γενικά θα φτιάξει θεματικά κουτιά, μέχρι εκεί μπορώ να σας κάνω spoil, ακόμα τουλάχιστον κάτι θα δούμε και από εκεί. Και γενικά είναι το site που είναι το μαγαζί και οι αποθήκες προμηθεύουν το Avilas Movie Store, οπότε καταλαβαίνετε γιατί η έκταση μιλάμε. Να πούμε ότι ήρθε σε πολύ ωραία ταινία, έθραυστον τον βλέπουμε, και το Yala Masi Collection που είναι εκεί. Το κατάστημα είναι στη Indoor, για όποιον θέλει να το επισκεφτεί. Όχι απλώς κατάστημα, ολόκληρες αποθήκες πάρα πολύ μεγάλες. Θα βάλω και το pop hunting στο end screen να μπείτε να δείτε περίπου περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, αφού τα ανοίξαμε λοιπόν, ενισχυμένο κουτί, και από ό,τι είδα το κουτί είναι ήδη τσφάνκο, οπότε έχουν ενισχυμένα κουτιά. Εδώ είναι η απόδειξή μας η οποία δεν μας χρειάζεται. Μέσα έχουμε ωραίο πακετάρισμα, βλέπω εδώ μπάμπλα παρκετό. Α, και τα ποπάκια είναι ξεχωριστά τυλιγμένα με μπάμπλα, πάρα πολύ καλό αυτό. Ας ξεκινήσουμε το απλό κομμάτι πριν πάμε στα τσεϊσάκια. Έχουμε εδώ την αγαπημένη μέδουσα από τους της Marvel ποπάκια εννοείται, και αυτή είναι από τη σειρά τους Inhumans. Τι λες τώρα, είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτή ήταν exclusive στο Hot Topic αν θυμάμαι καλά, το Pop Marvel νούμερο 255. Και όπως σας είπα από τη σειρά των Inhumans, πίσω μας έχει και ολόκληρη τη σειρά. Εδώ μπορείτε να τους δείτε. Τα θέλω και τα υπόλοιπα, θα τα πάρουμε κάποια στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή γιατί είναι πανέμορφη, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό τώρα θα μας χρειαστεί. Λοιπόν, και τώρα πάμε να πιάσουμε τα τσεϊσάκια. Να πάμε από το πιο απλό, ας πούμε, σχετικά προς το καλύτερο. Νομίζω μπορούμε. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ίσως τώρα δεν θυμάμαι, εδώ δεν έχω δει ακριβώς τις αξίες τους για όλα τουλάχιστον. Εδώ έχουμε τον Buddy το ξωτικό. Μ' άρεσε και πάνω που έχει τον κανονικό από την ταινία. Το Pop Movies νούμερο 484, από τα πολύ τελευταία οπάκια, από τα πολύ καινούργια οπάκια που έχουν βγει. Πάρα πολύ ωραίος, και αυτός είναι το chase του όπως είπαμε. Εδώ πέρα η διαφορά του είναι σε αυτό που κρατάει νομίζω. Εδώ κρατάει κάτι διαφορετικό, κρατάει ένα παιχνίδι ας πούμε, ενώ κανονικά κρατάει ένα μπουκάλι. Ή κάτι τέτοιο, είναι μπουκάλι πρέπει να είναι αυτό. Μάπλ, σιρόπι είναι, σιρόπι μάπλ, τώρα διαφεύγει γιατί είναι αυτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο τσέισάκι. Συνεχίζουμε, πάμε σε άλλο chase. Πάμε εδώ στον γρίφο. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος. Α, εδώ στην ουσία, εδώ ένα chase με πάρα πολλές διαφορές. Αυτά που μου αρέσουν σας λέω. Εδώ το Pop Heroes νούμερο 183. Έχει πάρα πολλές διαφορές σχέση με το κανονικό ποπάκι του. Γιατί το κανονικό φοράει τη στολή του, αυτόν κάπου τον είχα βγάλει από Nerdibird νομίζω το κανονικό. Τώρα δεν το βλέπω κάπου κοντά. Εδώ έχουμε αυτές τις διαφορές που σας λέω, κοιτάξτε το κανονικά φοράει τη στολή του. Ενώ το chase του είναι τελείως διαφορετικό, ούτε καν η στάση του είναι ίδια. Φοράει το κουστούμι του με τα ερωτηματικά πάνω, καπέλο, δεν έχει τη μάσκα, γραβάτα, ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Αυτά τα chase είναι που μου αρέσουν. Αυτό όπως είπαμε είναι το Pop Heroes νούμερο 183 αν το είπαμε. Αλλά αυτά τα τσεϊσάκια μου αρέσουν, έχουν πολλές διαφορές. Συνεχίζουμε, πάμε σε έναν άλλον αγαπημένο ήρωα και ένα αγαπημένο chase. Είδαμε μερικά οπάκια από αυτόν. Πρόκειται για το Hellboy. Και αυτό ένα chase το οποίο έχει καλή διαφορά. Έχει ας πούμε τα κέρατα, είναι κανονικά τα κέρατα του, δεν είναι κομμένα όπως ήταν το απλού Hellboy. Και εδώ είναι το Pop Comics νούμερο 1. Το Pop Comics είναι μια νέα κατηγορία της Marvel, καινούρια, και ξεκίνησε με αυτή τη σειρά με το Hellboy. Έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραίος. Έχει το Pop Comics νούμερο 01. Οπότε θα δούμε κι άλλα σε αυτή την κατηγορία μάλλον. Τι θα παίξει εδώ πέρα, τι άλλο από Pop Comics. Συνεχίζουμε, πάμε στα δύο πιο καλά τώρα. Πάμε σε αυτόν εδώ. Γι' αυτόν φοράω και την θεματική μπλούζα σήμερα. Ένα τσεϊσάκι που έγινε πάρα πολύ δωρός γι' αυτό, διότι αυτό κυκλοφόρησε, μετά το αποσύρανε για το λόγο το ότι δεν μπήκε αυτή η σκηνή στην ταινία ή κάτι τέτοιο, για κάποιο λόγο αποσύρθηκε. και βγήκε από τα ράφια και έτσι ανέβηκε πάρα πολύ η τιμή του σαν αξία, αν και μετά ήρθε κανονικά τουλάχιστον εδώ, πρέπει να βγήκε και εκεί, οπότε έριξε, έπεσε και λίγο η αξία του, αν και αυτό νομίζω είναι από τις πρώτες εκδόσεις που έχει γκρι μάτια και πράσινα μάτια στο κουτί, μετά βγήκε λίγο αλλιώς με μπλε μάτια ή και αυτά ήταν έτσι, κάπως έτσι. Αυτό είναι το Pop Movies νούμερο 472, πάρα πολύ ωραίο, πίσω έχουμε από την ταινία artwork. Δεν έχουμε όλες τις, γιατί βγήκαν αρκετοί Pennywise, αλλά περισσότεροι ήταν exclusive. Βασικά αυτός ήταν ο κανονικός και άλλοι όλοι ήταν exclusive κάπου. Γι' αυτό λογικά δεν τους έχει και εδώ σαν σειρά. Όλα εννοείται, παιδιά, θα τα ανοίξω να τα δείτε λίγο καλύτερα τη λεπτομέρειά τους. Πάμε και στο τελευταίο της, το οποίο ήρθε ωραίο μέσα σε Pop Protector. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, να πούμε ότι το Wizbox έχει και Pop Protectors. Δηλαδή πουλάει, οπότε μπορείς να αγοράσεις ένα Pop και να βάλεις επιλογή να έρθει μέσα σε Pop Protector, να το γράψεις σαν σχόλιο. Αυτό είναι ένα από τα πιο παλιά τσεϊσάκια, τα οποία ήταν ένα στα 36, οπότε έχουν και λίγο πιο ανεβασμένη αξία. Άμα δείτε και το κουτί, αυτό τώρα είναι Pop Movies νούμερο 02. Από τα πρώτα Pop Movies που βγήκανε και είναι Glow in The Dark Chase, γι' αυτό έχουμε και αυτό το αυτοκόλλητο λάμπη στο σκοτάδι. Αν δείτε και κάτω, σε σχέση με ένα πιο καινούργιο ποπάκι, έχει διαφορές και στο κουτί. Αλλιώς γράφανε το φάνκο τότε και αλλιώς τώρα. Αν και διάβαζα ένα άρθρο τελευταία πως αυτά τα παλιότερα, τα 1 στα 36 πλέον αλλάζουν σπανιότητες. Βασικά βάσει από κάποιες φήμες από άτομα που δουλεύουν στο Walmart, νομίζω είπαν ότι ανοίξανε κούτες που είχε πιο πολλά από αυτούς μέσα. Δεν ήταν 1 προς 36, είχε ας πούμε 1 προς 6 ή με λίγο λιγότερο σπάνιο ας πούμε. Μακάρι να έρθουν και στην Ελλάδα τέτοιες κούτες με πιο πολλά από αυτούς, για να τους βρίσκουμε πιο εύκολα. Και μετά από αυτό έπεσε και λίγο η αξία του. Αλλά πάλι τώρα συγκεκριμένα έχει το παλιό κουτί, όπως τον Beetlejuice εδώ πέρα, που πάλι τον είχα πάρει από το Wizbox που έχει τα παλιά κουτιά. Αυτά τα από πάγια παιδάκια. Πάμε να ανοίξουμε και τα Chase και τα exclusive, να τα δούμε λίγο καλύτερα τη λεπτομέρεια και τη δουλειά τους. Ανοίξαμε λοιπόν παιδάκια, νομίζω μπορούμε να τα δούμε λίγο καλύτερα. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι όλη η φουρνιά έχουν πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ας ξεκινήσουμε με την πανέμορφη μέδουσα, η οποία έχει διαφορετική βάση και μπορείς να την πεις ότι αιωρείται λίγο, γιατί έχει διαφορετική βάση. Δεν ξέρω αν γενικά όλα τα γυναικεία από πλέον πάνε να γίνουν έτσι. Δεν έχει την κλασική παλιά βάση που είχαν δύο τρύπες και απλά την κούμπονε στα πόδια. Έχει τις άλλες βάσεις που συνήθως αυτές τις βάσεις τις είχαν μάλλον pop που αιωρούνται, που ήταν στον αέρα και τα σήκωνε έτσι, γιατί αλλιώς μπορείς να τα καρφώσεις. Αλλά αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη και ένα βαρύ ποπάκι λόγω του μαλλιού της. Έχει πάρα πολύ όγκο και βάρος στο μαλλί. Αλλά είναι πανέμορφη. Πάρα πολύ ωραίο. Από τα τελευταία ποπάκια της Marvel που έχουν βγει, και επειδή είναι Marvel εννοείται είναι Bobblehead. Έχουμε πει μόνο τα Pop Star Wars και τα Pop της Marvel είναι Bobblehead. Πάρα πολύ όμορφη όμως είναι αυτή εδώ. Συνεχίζουμε, πάμε στο Buddy το ξωτικό, ο οποίος και αυτός πάρα πολύ όμορφος. Αυτός έχει κάποια θεματάκια στη βαφή του. Εντάξει, τώρα αυτά παίζουν ανάλογα και με το εργοστάσιο. Εδώ ας πούμε κάτω έχει ξεφύγει λίγο μαύρο εδώ πέρα, σε αυτό που φοράει στο πανοφόρι του. Γενικά κάποια άσπρα έχουν περάσει στα πράσινα, έχουν γίνει κάποια θεματάκια, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Έτσι τα παπούτσια εδώ όπως είναι με τις μύτες, το δωράκι που κρατάει, πολύ ωραία μικρό δουλειά εδώ πέρα. Βγαίνει ένας κλόν μέσα από αυτό το κουτί. Γενικά στο κεφάλι του, στο μαλλί του, στο φύλλο που έχει εδώ πάνω, στο φτερό μάλλον. Πάρα πολύ ωραίος. Και πίσω Buddy το ξωτικό, Buddy the Elf. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και αυτό είναι το τσεϊσάκι του, όπως είπα, μόνη διαφορά είναι σε αυτό που κρατάει στο χέρι του. Ενώ ο άλλος κρατάει ένα μπουκάλι ή κάτι τέτοιο, αυτός έχει αυτό το δώρο. Συνεχίζουμε, πάμε στον γρίφο, ο οποίος γρίφος είναι ένα από τα πιο ωραία τσεϊς, γιατί έχουν πολλές διαφορές σχέση με το κανονικό ποπάκι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό ποπάκι. Όπως είπαμε, διαφορετική φορεσιά και σακάκι και παντελόνι. Έχουμε εδώ άλλη στάση στο χέρι, το καπέλο, δεν φοράει τη μάσκα. Πάρα πολύ διαφορά σχέση με το απλό ποπάκι του γρίφου. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός, ακόμα και το χρυσό ερωτηματικό που έχει στη γραβάτα του. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια και αυτή. Αυτός πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν βλέπω γενικά να έχει ξεφύγει κάπου χρώμα. Ούτε στα ερωτηματικά, ούτε στο πράσινο, ούτε στο κεφάλι του. Αυτός έχει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο στη φάγκο, η φάγκο όσο πάει φτιάχνει. Και τα παπούτσια του έχουν πολύ καλή λεπτομέρεια. Έχουν βλέπω κάποιες γωνίες έτσι που ξεχωρίζουν σαν παπούτσι, όπως μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε, πάμε στον Hellboy, ο οποίος και αυτός είναι ένα από τα πολύ καινούργια ποπάκια και έχει απίστευτη δουλειά πάνω του. Πολύ ωραία μικροδουλειά και αυτός βάρει ποπάκι. Αλλά και αυτός εδώ βλέπουμε κάτω κρέμεται ο σταυρός. Αυτό που έχει εκεί τώρα παίζει να είναι τίποτα πυρομαχικά ή ξέρω εγώ. Και αυτή όπως είπαμε είναι η κόμικ του έκδοση, αν και δεν έχει και πολλές διαφορές σε σχέση με την κανονική ταινία του. Τώρα περιμένουμε και τη νέα ταινία του. με το ένα το χέρι που ήταν έτσι πέτρινο, πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε εδώ με τους χιλιακούς του. Και αυτό όπως είπαμε, το chase, διαφορά είναι τα κέρατα είναι ολόκληρα, δεν είναι τα κομμένα όπως είναι του απλού Hellboy. Πάρα πολύ ωραίος. Α, έχουμε εδώ, έχει και το σήμα του, ρε, το σήμα στο τζάκετ του. Κοιτάξτε εδώ, μικρολεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ όμορφο πάει και αυτό. Και αυτές οι μικρολεπτομέρειες εδώ στο σταυρό του και στις θήκες που έχει η ζώνη του μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον Pennywise, που ο οποίος Pennywise παίζει να έχει την πιο γαμάτη λεπτομέρεια. Γιατί και η φορεσιά του είναι περίεργη, το καραβάκι που κρατάει, το μαλλί του, οι μικρές φούντες που έχει. Εδώ η δουλειά του είναι απίστευτη. Εδώ δηλαδή άνετα θα παίρνα και το απλό του ποπάκι και θα το είχα και εκτός κουτιού ακόμα. Διότι δεν με ενδιαφέρει πολύ, δεν με ενδιαφέρουν γενικά πολύ τα horror, δεν τα μαζεύω. Αυτά κατά βάση επειδή είναι chase. Δεν είμαι και πολύ του horror, αλλά το Pennywise γενικά και σαν ταινία μ' άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο. Και το ποπάκι του πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ αυτό που σας λέω με τη λεπτομέρεια και τη δουλειά του. Πώς είναι τα ρούχα του. Πόσο ψιλοδουλειά, σκαλισμένα, χρώμα δεν έχουν χάσει. Γενικά έτσι φούντες που έχει, πιο μικρές φουντίτσες, ξέρω εγώ εδώ, πάρα πολύ ωραίος. Και στο κεφάλι του πολύ γαμάτη δουλειά. Έτσι πάνω όπως ήταν πιο σάπιο ας το πούμε. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτό έχει διαφορές ότι είναι σέπια έκδοση αυτή. Δηλαδή στα χρώματα είναι η σέπια, το σέπια χρώμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίος όμως, πολύ γαμάτη λεπτοδουλειά. Και για το τέλος, το κορυφαίο ποπάκι για σήμερα, έχουμε τον Freddy Krueger, ο οποίος είναι ένα από τα πιο σπάνια chase στα 1/36, τα Glow in The Dark. Πιο παλιό ποπάκι αυτός, αλλά για τόσο παλιό ποπάκι έχει πολύ καλή δουλειά. Βλέπετε αυτό το πιο κλασικό κόψιμο και το πιο παλιό κόψιμο της φάγκας, σε σχέση συγκρίνεται τα πόδια αυτών ας πούμε με τα πόδια αυτού. Αυτός έχει την αυθεντική και την πρώτη καλή στάση των φάγκο pop. Γενικά κάπως έτσι ήταν τα πόδια τους και τα χέρια τους, είχαν όλοι αυτή τη στάση όλα τα ποπάκια. Αλλά και αυτός για τόσο παλιό που έχει πολύ ωραία δουλειά. Και στην μπλούζα, το κεφάλι του όπως είναι γενικά που, τα εγκάβματα που είχε που τον είχαν κάψει στην κανονική του ζωή. Και μετά έγινε ο Freddy Krueger. Βασικά μετά έγινε αυτό που έγινε που στοίχιωνε τα όνειρα, που έκανε συμφωνία εκεί με έναν δαίμονα ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία του. Πάρα πολύ ωραίος. Και το ένα χέρι με τα γάντια που είχε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτά ήταν παιδάκια μου και τα σημερινά. Αυτό ήταν το σημερινό pop haul μάλλον. Είδα και στα οπάκια, ελπίζω να σας άρεσαν. Με άρεσαν πάρα πολύ. Είχαν πολύ ωραία δουλειά όλα τα οπάκια τους. Και εντάξει, ξεχωρίζω ας πούμε αυτούς τους δύο. Και αυτό το chase το οποίο λέω ότι είναι ένα από τα καλύτερα chase, γιατί είναι τελείως διαφορετικό ποπάκι. Αυτά παιδάκια μου, να δείτε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα ποπάκια. Θα έχω link εννοείται από το Wizbox που μπορείτε να το επισκεφτείτε και να βρείτε κάποιο από αυτά τα γαμάτα ποπάκια. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, τις πιο premium φιγουρές, το φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.